Τι λέει ο κύριος Σόιμπλε? Λέει ότι εγώ δεν δέχομαι να μειώσω τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος, γιατί δεν δέχομαι να δώσω μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους στην Ελλάδα. Και γιατί δεν δέχομαι να δώσω μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους στην Ελλάδα? Διότι αν το κάνω αυτό, πιστεύω ότι οι Έλληνες θα σταματήσουν τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα του κυρίου Σόιμπλε. Αυτό που θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κύριε Πρωτοσάλτε και κύριε Φιλιππίδη, είναι το εξής απλό. Πρώτα θα ψηφίσουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις. Χωρίς φόβο και χωρίς δισταγμό. Όλες τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που μας ζητάει η Τρόικα από την πρώτη μέρα του μνημονίου. Και άλλες τόσες που δεν μας έχουν ζητήσει, αλλά που είναι απαραίτητες για να επιταχυνθεί η οικονομία μας, θα ψηφιστούν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αμέσως. Και μετά θα πάμε να ζητήσουμε μείωση των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος, χωρίς να υπάρχει πλέον το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να μας το δώσουν για να μην ανακοπεί ο μεταρρυθμιστικός μας ίστρος. Πιστεύουμε ότι αν δουν οι αγορές και αν δουν οι ξένοι παράγοντες ότι μιλάμε στα σοβαρά, ότι θέλουμε να φτιάξουμε τη χώρα μας και να δούμε ταχύτητα στην οικονομία μας, τότε δεν θα έχουν κανένα επιχείρημα, τότε θα πάρουμε μικρότερους στόχους και δεν θα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να μην εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, κύριε Πρωτοσάλτη.